Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Σαμολαδά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και για τα καλά λόγια που μόλις άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρατηρώ όλες τις κινήσεις που κάνετε και μάλιστα μέσα σε δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας. Σας έχετε καταφέρει απίστευτα πράγματα στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε, κυρία Σαμολαδά, πάθος για τον τόπο μας και αυτό μάλλον είναι μεταδοτικό. Το εισπράττει ο κόσμος και το αναγνωρίζει. Τουλάχιστον αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Πόσο ελκυστικός προορισμός είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για διακοπές και τι είναι αυτό που τον κάνει και φιλικό για οικογένειες? Ελκυστικός προορισμός. Όλη η Ελλάδα έχει ελκυστικά σημεία και ομορφιές που μπορεί να επισκεφθεί και ο Ευρωπαίος αλλά κυρίως ο εσωτερικός μας επισκέπτης. Λέμε ένα παραπάνω για την Αλεξανδρούπολη, γιατί βρίσκεται σε μια περιοχή που μπορείς πολύ εύκολα προσβάσιμα να μετακινηθείς προς τα εδώ. Έχουμε πρόσβαση μέσω αεροπλάνων, έχουμε πρόσβαση μέσω πλοίων, έχουμε την Εγνατία οδό, έχουμε το σιδηρόδρομο. Δηλαδή έχεις όλους τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και μεταφοράς όπου μπορείς να έρθεις και γι' αυτό λέμε ότι είμαστε και φιλικοί προς την οικογένεια εδώ ως προορισμός, διότι μπορείς με το αυτοκίνητό σου, χωρίς να έρθεις σε επαφή και με ιδιαίτερο συχνοτισμό, να ακολουθείς την Εγνατία εδώ, να έρθεις από τη Βόρεια Ελλάδα, να επισκεφτείς την περιοχή μας και να χαρείς έτσι το family friendly destination, διότι έχουμε τα ξενοδοχεία μας, τα πεντάστερα, τα τετράστερα, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες, με πισίνες για μικρά παιδιά, με πισίνες για μεγαλύτερους. Έχουμε θάλασσες οι οποίες έχουν όμορφες παραλίες και με χαμηλό στο ύψος νερό, όπου πάλι οι οικογένειες θα μπορέσουν να τις απολαύσουν. Οι ταβέρνες δίπλα, το ολόφρεσκο ψάρι κατευθείαν από το βυθό της θάλασσας στο τραπέζι του εστιατορίου και της ταβέρνας. Έχουμε δηλαδή όλα αυτά τα οποία μια οικογένεια, χωρίς να έχει το μυαλό της στις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να τύχει μπροστά της, θα μπορέσει να χαρεί. Κλείνουμε την παραλιακή κάθε βράδυ από τις 8 η ώρα και μετά. Χιλιόμετρα να περπατήσεις, χιλιόμετρα να κάνεις ποδήλατο. Έχουμε ποδηλατοδρόμους, έχουμε νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμου. Έχετε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμου. Έχουμε πολλά χιλιόμετρα, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ένα εκτεταμένο δίκτυο, πολλά χιλιόμετρα για να κάνει πηδάλιο και ο μικρός και ο μεγάλος φίλος του ποδηλάτου. Και γι' αυτό άλλωστε έχουμε επιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα συναρμόδια δύο Υπουργεία στη χώρα μας ως φιλικός προς το ποδήλατο προορισμός. Έχουμε δυνατότητες να φιλοξενήσουμε άτομα με αμαία. Έχουμε στις πλέον πολύ σύχναστες παραλίες μας sea tracks όπου μπορούν άτομα με αμαξίδιο να κινηθούν μέσα στη θάλασσα και αντιστοίχως να βγουν από τη θάλασσα, να χαρούν μέσα στο νερό τις ομορφιές έτσι των πλέον πολύ σύχναστων παραλίων. Έχουμε ειδικά αποδυτήρια, ειδικές τουαλέτες για τα συγμένα άτομα με κινητικά προβλήματα. Έχουμε επίσης δύο διαδρόμους, διαδρομές τεχνητές για συνανθρώπους μας με τύφλωση ή με περιορισμένη έτσι, ορατότητα, που επίσης μπορούν να χαρούν τις ομορφιές της θάλασσας μας με ασφάλεια. Και γενικότερα έχουμε και ένα δίκτυο εντός της πόλης όπου μπορούν να μετακινηθούν οι συνδημότες μας και οι φιλοξενούμενοι μας με κινητικά προβλήματα, με ασφάλεια και ανεμπόδιστα προς όλους τους δημόσιους χώρους, κοινόχρηστους χώρους και μπορούν να απολαύσουν τόσο το θέατρο, τόσο τη βόλτα, όσο και την αναψυχή τους γενικότερα κάτω στην παραλιακή μας. Δήμαρχε, κύριε Ζαμπούκη, σας θαυμάζω γιατί κυριολεκτικά δεν αφήνετε κανέναν έξω από το πλάνο σας, από το σχεδιασμό σας. Είμαστε πραγματικά ένας δήμος για όλους, κύριε Σαμολάδα, και χαίρομαι που το ακούω και από το δικό σας στόμα. Λοιπόν, τώρα έχετε όμως και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στα ορεινά χωριά της περιοχής. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα, αλλά θέλουν να το συνδυάσουν και με κάτι άλλο. Δεν θέλουν μόνο δηλαδή την άμμο, τον ήλιο και τη θάλασσα. Έτσι ακριβώς. Άλλωστε, ο προορισμός δεν είναι μονάχα Αλεξανδρούπολη, είναι γενικότερα όλη η Θράκη και όλος ο νομός Εύρου. Διότι όποιος έρθει για να χαρεί τις ομορφιές της περιοχής, θεωρώ ότι θα επισκεφθεί και το νησί απέναντι στη Σαμοθράκη. Είναι μόλις 2 ώρες. Ταξίδι με το πλοίο, θα πάει στο Δέλτα του Εύρου, το οποίο ανήκει στη δική μας γεωγραφική και διοικητική περιφέρεια, θα κάνει τη βαρκάδα του εκεί με τις οργανωμένες πλέον βαρκάδες που έχουμε από την φετινή τουριστική σεζόν, θα ανεβεί στο δάσος της Δαδιάς, θα δει εκεί πέρα τα πουλιά από κοντά, από το παρατηρητήριο. Τι εκπληκτικό δάσος στο δάσος της Δαδιάς. Θα ανέβει μέχρι πιο πάνω, θα πάει να επισκεφθεί από κοντά το μεγαλύτερο μουσουλμανικό τέμενος που έχουμε στα Βαλκάνια, το τέμενος Βαγιαζίτ. Και γιατί όχι να πάει και μέχρι την Οριστιάδα επάνω, να δει πως είναι και η τελευταία σύγχρονη νεότερη πόλη του Βορρά. Και μέσα σε όλες αυτές τις διαδρομές μπορεί να κάνει εναλλακτικές
βόλτες και προτάσεις, είτε με τα ιδιαίτερα μονοπάτια, πεζοποριακά μονοπάτια που έχουμε και διαθέτουμε, είτε να κάνει ειδικές βόλτες με το ποδήλατο, έτσι όπως τις προτείνουν τα οργανωμένα πρακτορία εδώ από την Αλεξανδρούπολη, είτε φυσικά να κάνει εναλλακτικές μορφές θρησκευτικού τουρισμού. Έχουμε πλειάδα τόσο από μοναστήρια όσο και από ιστορικές εκκλησίες, όπως είναι η Εκκλησία της Κοσμοσότηρας εδώ στις Φέρες. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές που μπορεί και δημιουργικά αλλά και με αναψυχή κάποιος να περάσει το χρόνο του στην Αλεξανδρούπολη, την επιλέξει σαν ένα προορισμό του Σαββατοκύριακου, είτε θέλει περισσότερες μέρες μακριά από τα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, να συνδυάσει τόσο την αστική καλοπέραση όσο και τις γεωφυσικές ομορφιές της περιοχής. Πόση ώρα είναι από τη Θεσσαλονίκη η Αλεξανδρούπολη με το αυτοκίνητο? 2 ώρες και 1/4 ακριβώς, κέντρο με κέντρο της πόλης. Είναι μία Εγνατία, μία ευθεία, χωρίς ιδιαίτερες στάσεις. Είναι ευχάριστη, άνετη, ασφαλής η διαδρομή. Πολύ ασφαλής η διαδρομή, τόσο πραγματικά. Από έτσι κοκ, οδηγητικής ασφάλειας, όσο φυσικά και από να αποφεύγονται στους πολυσύχναστους έτσι, τα πολυσύχναστα σημεία, προκειμένου αν θέλει να επιτείνει την ασφαλή λόγω COVID προσέλευσή του προς την πόλη μας, ναι, προς το Δήμο μας. Τώρα αναρωτιέμαι, βέβαια, όταν φτάνουμε σε μια πόλη που δεν την ξέρουμε καλά με το αυτοκίνητό μας, ψάχνουμε πού θα παρκάρουμε. Μπορούν εύκολα να βρουν στάθμευση, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε ένα αστικό περιβάλλον? Ειδικά πέριξ της καρδιάς της πόλης της Αλεξανδρούπολης διατίθενται και ιδιωτικά και δημόσια πάρκινγκ, όπου μπορεί κάποιος με πολύ μεγάλο, έτσι, με ιδιαίτερη πρόσβαση να παρκάρει, να αφήσει το αυτοκίνητό του και μετά να περπατήσει με ασφάλεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μεγάλα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, οι κεντρικοί, μετατρέπονται σε πεζοδρόμους το βράδυ μετά τις 8, καθημερινά μέχρι και τα μισά περίπου του Σεπτεμβρίου. Και το πιο όμορφο, αν θέλετε, χωροταξικά, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλιακή. Όπου και να βρεθείς, όπου και να χαθείς, ευχάριστο να χαθείς μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη, θα καταλήξει στην παραλιακή, όπου έχει φυσικά ένα επίκεντρο αυτό το πόσιμό μας, το μνημείο μας, τον Φάρο, ο οποίος εδώ και 102 πλέον χρόνια συντροφεύει τις νύχτες και τις μέρες τόσο των Αλεξανδρουπολιτών όσο φυσικά και των φιλοξενούμενων. Έχει πολλά κοινά η Αλεξανδρούπολη με τη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι είμαστε ίδιοι. Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή, όπως είπατε κι εσείς, έστω για ένα Σαββατοκύριακο. Επισκεφτείτε την, δοκιμάστε την και μετά θα αποφασίσετε πόσες μέρες θα καθίσετε. Το πιο σημαντικό, κυρία Σαμολαδά, είναι ότι έχουμε ζεστούς ανθρώπους, τόσο εσείς όσο και εμείς γενικά οι Βορειοολαδίτες. Έχουμε αυτή τη ζεστασιά της φιλοξενίας, η οποία ξεχωρίζει. Πιστέψτε με, και δεν το λέω σαν παθιασμένος με τον τόπο μου, το λέω γιατί πραγματικά έχω γυρίσει παντού και μπορώ να συγκρίνω και μπορώ να πάω την ευθύνη το λεγόμενο μου. Οι Βορειοολαδίτες, οι Θρακιώτες, είμαστε ζεστοί άνθρωποι και ξέρουμε από παραδοσιακή φιλοξενία. Έτσι είναι, κύριε Ζαμπούκη. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό καλοκαίρι. Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή δύναμη.